Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από την Sonic Arena. Καλή χρονιά, ευχόμαστε σε όλους με υγεία, με χαρά, με ό,τι επιθυμείτε. Πρώτο μάτς λοιπόν για το 2024 στην Λίγα του Μπασκετάκη στη Θεσσαλονίκη. Παρακολουθούμε ήδη την αναμέτρηση μεταξύ Titans και Bad Boys για το κύπελο. Όποια ομάδα κερδίζει περνάει στην επόμενη φάση, η τιμένη ομάδα θα αποκλειστεί. Titans έχουν τώρα την κατοχή. Αξάς πολυκοσμία στην ρακέτα. Αξάς ο οποίος είναι ο frontman της ομάδας των Respect, διότι είναι η πρωτοπόρη στον όμιλό τους στη Development League. Γόγιας βρέθηκε ελεύθερος, για τρεις πάει ο ίδιος και το κριτικό rebound δεν θα το πάρει, θα το πάρει ο Γαλιάδης. Υπάρχει φάουλ σκληρό. Σκληρό φάουλ. Τις ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Πρώτο ομαδικό φάουλ. Δεν έχουμε δει ακόμα τους πρώτους πόντους στο παιχνίδι. Οι Bad Boys, οι οποίοι έχουν το αριθμητικό μειονέκτημα, έχουν 6 παίκτες στη διάθεσή τους έναντι 8 των Titans. Υπάρχει μια μικρή διακοπή και μια άβολη ησυχία από πλευράς μου. Τώρα είναι έτοιμο το παιχνίδι για να συνεχίσει. Κόγιας, περνάει τον Αξά. Κλειστή στην ρακέτα, 7 δευτερόλεπτα τώρα για τους Bad Boys. Γιάννης θα στοχίσει. Μπάλα για τους Titans. Καλό γύρο, ο οποίος είναι ο φυσικός point guard του συστήματος. Ο Αξάς θα παίξει περισσότερο στο 2, τώρα θα πάρει την μπάλα. Όμορφη προσπάθεια και η πρώτη πόντη στο παιχνίδι από τον Καλαθά. Ένα jump shoot από τα 4 περίπου μέτρα. 2-0. Οι Titans, οι οποίοι είναι τεχνικά η γηπεδούχος ομάδα. Πολύ όμορφη πάσα, η οποία δεν θα γίνει assist τελικά από τον Σπίθα. Αξάς δώσει την πάσα στον Καλογύρου, βρέθηκε υπερβολικά ελεύθερος για να μην το πάρει, θα στοχίσει. Αξά στο κριτικό rebound. Καλαθάς. Αξάς βρέθηκε με έναν πολύ περίεργο τρόπο ελεύθερος, ήταν ανάμεσα σε 4 παίκτες μάλλον. Αλλά βρέθηκε αρκετά ελεύθερος για να πάρει ένα σούτ και να στοχίσει. 4-0. Αξάς τώρα θα πάρει την μπάλα. Υπάρχει φάουλ. Το Δημητριάδη φάλε ψηλά για δύο βολές. Δύο ομαδικά φάουλ για τους Titans. Οι Bad Boys μεταξύ άλλων θα πρέπει πολύ να προσέξουν και το κομμάτι των δικών τους φάουλ, καθώς έχουν μόλις 6 παίκτες στη διάθεσή τους, οπότε ακόμα και η ιδέα ότι κάποιος μπορεί να αποβληθεί πιο μετά στο παιχνίδι μπορεί να τους βάλει ένα επιπλέον ψυχολογικό φορτίο. Εύστοχος στη δεύτερη. 4-1. Καλογύρου. Σε ζώνη τώρα η άμυνα των Bad Boys. Λάπας. Αξάς. Θα πάρει μπάλα μέσα. Παπάς, ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Θα ευστοχίσει. 6-1. Γιάννης. Καλό passing game, θα βρεθεί ο Γιάννης ελεύθερος, θα στοχίσει όμως. Καλαθάς, το αμυντικό rebound. Καλογύρου πιέζεται αλλά θα συγκρατήσει τελικά. Το Δημητριάδη πιέστηκε, προσπάθησε να του κλέψει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Αξάς. Έχει μέσα να βγάλει μια όμορφη πάσα εκεί που δεν το περίμενε η αντίπαλη ομάδα, αλλά δεν το περίμενε ούτε ο Καλαθάς, ο οποίος δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει.
μπάλα. Πολύ όμορφη κυκλοφορία, αλλά δεν θα έρθει το καλάθι τελικά. Το τελικό αποδέκτη η Σπίθα, το βάζει λίγο με τον εαυτό του ο Γκόγιας. Μαξάς στην απέναντι πλευρά από την οποία έχει δραστηριοποιηθεί μέχρι στιγμής. Μπάλα είναι εκτός. Για νέα 14 δευτερόλεπτα. Και ελεύθερο σου για 3 άστοχο. Στον Παντήρα υπάρχει ένα πολύ περίεργο τρόπο επιθετικό rebound από τον ίδιο. Στον Παντήρα στο πάρει από τον Καλογύρου. Ο Καλογύρου επίσης είναι ο πιο δραστήριος παίκτης των Titans όσον αφορά το off-ball παιχνίδι μέχρι στιγμής, αυτά τα πρώτα 4 λεπτά. Ωγιάς. Ιδιαίτερα πολύ κοσμική η ρακέτα των Titans αυτή τη φορά με 3 παίκτες ή ακόμα και 4 να φρουρούν τη ρακέτα. Στα 3 δευτερόλεπτα πρέπει κάποιος να πάρει το σουτ. Θα πάρθει τώρα άστοχο όμως από τον Βόγια. Υπάρχει αμυντικό rebound του Καλογύρου. Αξάς δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Κατοχή είναι για τους Titans πάλι. Τώρα κάποιες διαμαρτυρίες παικτών των Bad Boys. Θα ξαναπάρει την μπάλα. Θα βγάλει στον Καλογύρου, στους διατρείς αυτός άστοχος. Καλογύρου είναι ένας παίκτης ο οποίος κυνηγάει το μαθηνό σου και είμαι σίγουρος ότι θα το κυνηγήσει, θα συνεχίσει μάλλον, θα εξακολουθήσει να το κυνηγά για όλο το παιχνίδι. 6-3. Χαμηλό σκορ μέχρι στιγμής. Αρκετά χαμηλό επίσης το τέμπο. Έχουμε συμπληρώσει 5 λεπτά στη Sonic Arena. Καλωθάς γυρίζει, θα στοχίσει. Υπάρχει rebound. Μητριάδη. Μητριάδη τώρα θα κατεβάσει την μπάλα. Μπόγιας. Τον άκουσα. Θα πάρει ένα screen. Σκέφτηκε, βρέθηκε αρκετά ελεύθερο για 3, δεν θα το πάρει όμως. Πολύ όμορφη προσπάθεια. Μητριάδη. Μέσα στην ρακέτα γύρισε. Νίκησε 2 προσωπικούς σε εκείνη τη φάση αντιπάλους. 6-5. Τρέχουν ένα μικρό σερί 4-0 τώρα οι Bad Boys. Το οποίο από μόνο του δεν λέει πολλά, αλλά σύμφωνα με την εικόνα που έχει το παιχνίδι μέχρι στιγμής 4 πόντι τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι αρκετή όταν έρχονται σερί και υπάρχει κλέψιμο και foul τώρα. Υπάρχει time out. Με το πρώτο time out στο παιχνίδι επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena, έχουμε 4 και 11 να απομένουν για, για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Υπάρχει κλέψιμο τον Καλογύρου στην επαναφορά. Ο Eurostep θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, ένα πολύ αναπάντεχο ξέσπασμα θα έλεγα για τους Titans. Οι Bad Boys οι οποίοι είχαν ένα μικρό momentum, είχαν πάρει και ένα rebound, ένα κλέψιμο μάλλον, με συγχωρείτε, και είχαν πρόθεση να τρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο πριν το time out. Και ακόμα πριν από αυτό είχαν τρέξει ένα σερί 4-0 από το 6-1 στο 6-5. Αλλά το momentum τους κόπηκε αρκετά απότομα. Έχουν τώρα την κατοχή. Βρέθηκε ελεύθερος, σαν πέναλτι ήταν αυτό, με μεγάλη καμπύλη και ταμπλό άστοχο. Ο Καλβουρτζή, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις ιδιαίτερες θα έλεγα πριν το παιχνίδι, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, όπως και πολλές άλλες δηλώσεις παιχτών και όχι μόνο. Αξάς, πολύ ωραία πάσα στην Καλαφά. Υπάρχει επιθετικό rebound ανάμεσα σε 3, ο Λάπας προσπάθησε να πάρει 2 ακόμα πόντους και να στείλει τη διαφορά στους 5 με 15, double score. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και τώρα jump shoot άστοχο. Από τον Βόγια υπάρχει ξανά επιθετικό rebound. Κόβει μέσα στη ρακέτα. Καλβουρτζής θα πάρει το foul. Καλογύρου έχει συμπληρώσει ήδη 2 foul σε 7 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα.
Ο Νικολούδης ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο για τους Bad Boys. 8-6. Οι Titans έχουμε κάνει 4 ομαδικά φάουλ έναντι 0-0. Υπάρχει επιθετικό rebound, ένα ακόμα. Παίζει βόλεϊ κάτω από τη ρακέτα. Ο Γιάννης θα αστοχίσει όμως σε 2 προσπάθειες. Ο Ντύρας σε ζώνη πάλι η άμυνα. Υπάρχει πάσα στην αδειά της πλευρά. Ξάς με μία θα δώσει μέσα στη ρακέτα. Άστοχο lay-up. Ήθας πάει όλο το διάδρομο που θα αστοχίσει. Αξάς παίρνει το rebound. Έχει διάθεση να τρέξει. Φανταστική πάσα. Αλλά μπάλα θα βγει εκτός. Νάκης τώρα περνάει στη θέση του Καλογύρου, ο οποίος έχει διπλωθεί με 2 φάουλ. Κατοχή είναι εκ νέου για τους Titans με 17 δευτερόλεπτα. Θανασίτης στα 10 δευτερόλεπτα τώρα. Αξάς πάρει μια μπάλα που ίσως να μην προοριζόταν για αυτόν. Θα ξαναπάρει τώρα. Πάει μέχρι μέσα. Καλαθάς στα 3 δευτερόλεπτα. Πρέπει να βγει το σουτ. Υπήρχε μεγάλη ασυνειδησία στην συγκεκριμένη επίθεση των Titans. Έχουμε περάσει στο τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης. 8-6 το σκορ, πολύ χαμηλό. Αντικατοπτρίζει το τέμπο του παιχνιδιού. Η μεγάλη μάχη που πάρει τώρα μια πάσα δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Ο Νικολούδης θα γυρίσει. Όμορφη προσπάθεια. Αυτό όλα. Θα περάσει στα τελευταία 100 δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Υπενθυμίζουμε οι Bad Boys δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ και έχουν κρατήσει τους αντιπάλους τους μόλις τους 8 πόντους. Καλαθάς, υπάρχει φάουλ. Με το που το είπα έγινε φάουλ. Φάουλ με χαμηλά. 4-1 τα ομαδικά. Αξάς θα στοχίσει, Αξάς μάχεται για το rebound, θα στοχίσει στο να πάρει το rebound, αν θέλετε. Αξάς ο οποίος μπορεί να είναι ένας παίκτης ο οποίος θα παίξει πολλά λεπτά. Υπάρχει σύντια 3 εύστοχο, 8-11. Για πρώτη φορά περνάνε μπροστά οι Bad Boys. Αξάς με τον Μαντήρα. Βρήκε τείχος μπροστά του. Ξανά Μαντήρας. Καλαθίτης στα 4 δευτερόλεπτα. Αξάς για 3, κάποιος έπρεπε να το πάρει. Στοχή. Rebound του Νικολούδη. Λιώδης, κύριεμα του λένε πλέον κάποιος. Δίνει μέσα στη ρακέτα. Υπάρχει τώρα φάουλ αρκετά σκληρό. Χαμόγελα τώρα από Αξάκη. Προφανώς είναι βολές. Καθώς ήταν και ψηλά, αλλά είναι και το πέμπτο ματικό των Titans. Αν ευτυχείς και στις 2 διαφορά μπορεί να πάει στους 5 πόντους. Βάλα μπήκε και βγήκε στην πρώτη. Έστω στη δεύτερη, μαξιλαράκι ασφαλείας για το πρώτο δεκάλεπτο. Αυτός διαφορά έχει φτάσει στους 4 πόντους για τους Bad Boys. Αξάς. Υπάρχει deflection και κλέψιμο. Κομπόγια. Τρέχει πολύ γρήγορα να δηλώσει τον εφηδιασμό, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Σας έτρεξε πολύ γρήγορα και ενδεχομένως θα τον τρόμαξε λίγο. Μπάλα είναι ξανά για τους Titans. Σίδης πάει μέχρι μέσα. Καλαθάς σε ένα από τα πολλά σουτ που πήρε από αυτό το ύψος. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο στη Sony Carina. Titans 8, Bad Boys 12.
ένα παιχνίδι με αρκετά χαμηλό τέμπο, με αρκετά χαμηλό σκορ που αντιπροσωπεύει πλήρως την εικόνα που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Είναι μαζί μας για το δεύτερο δεκάλεπτο. Στροφή λοιπόν στην Sonic Arena, η κατοχή είναι για τους Titans. Τράκας, ο οποίος θα επαναφέρει, Τράκας ο οποίος έχει αναλάβει χρέη και προπονητή, αν μπορώ να καταλάβω καλά, από κάποιες οδηγίες που έδωσε στο πρώτο δεκάλεπτο. Δώσει τώρα την πάση στον Λάμπα, ο οποίος θα συγκρατήσει με δυσκολία. Με αλλαγές τώρα η άμυνα των Bad Boys, πολύ καλή άμυνα. Και rebound από τον Νικολούδη. Bad Boys οι οποίοι παίζουν με ψηλότερο σχήμα, ειδικά στα guards στις θέσεις 2-3. Συγκεντρώνει από πολύ μακριά στο χώρο από τον Νικολούδη. Υπάρχει επιθετικό rebound. Καλωσίτης στο να πάρει την μπάλα και αυτός ιδιαίτερα δραστήριο στο off-ball, σε off-ball καταστάσεις. Αξάς σε πλάση Μπάσα Λάπας, 5 δευτερόλεπτα τώρα. Καλωσίτης θα περάσει, θα ευστοχίσει. 10-12. Την τρίπλα. Ο Μπόγιας θα ξαναπάρει την μπάλα στον Τράκα απέναντί του. Θα πει μπάλα όμως, θα ξάσει απέναντι σε δύο. Υπάρχει καλάθι και φάουλ από τον Αξά. 10-14, έτρεξε πολύ γρήγορα το γήπεδο και έρθισε δύο αντιπάλους. Πήρε και το φάουλ. Ευκαιρία για έμεσο τρίποντα. Θα στοχίσει την βολή ο Γιώργος Αξάς. Πολύ γρήγορα τώρα ο Δημητρακούδης. Πάει μέχρι μέσα coast to coast, θα στοχίσει. Τάκας. Βρέθηκε σε αμυντική ανισορροπία η άμυνα των Bad Boys, δεν το πλήρωσε. Ούτε σε πρώτο χρόνο, ούτε σε δεύτερο καθώς. Ο Αξάς δεν κατάφερε να πάρει το rebound, αλλά η κατοχή είναι για τους Titans. Μάλιστα. Άρα με έμεσο τρόπο το πλήρωσε. Αυτό όλα πληρώνονται κατά κάποιο τρόπο αργά ή γρήγορα. Όχι μόνο στο μπάρκετ. Ωγιάς. Πάσα, ωραία κυκλοφορία. Αλλά υπάρχει φάουλ. 1-1 τα ομαδικά στην δεύτερη περίοδο. Οι δύο άμυνες έχουν σφίξει αρκετά περισσότερο σε αυτά τα πρώτα σκάρτα 2 λεπτά. Υπάρχει ένα φθηνό λάθος τώρα και αλλαγή κατοχής για τους Titans ξανά την μπάλα. Οπότε είναι λογικό στο δεύτερο δεκάλεπτο να δούμε και περισσότερα φάουλ για τις δύο ομάδες. Ο Καρασίτης θα ξαναπάρει την μπάλα τώρα στη γωνία. Λάπας. Αστοχίσει ο Αξάς. Περάσει και ο Δελανδρέας στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε ψηλώσει κάπως τώρα το σχήμα οι Titans. Τον Σαδασίτη και τον Αξά στη θέση 1 και 2 αντίστοιχα όπως φαίνεται μέχρι στιγμής. Υπάρχει άστοχο lay-up κάτω από τη ρακέτα. Ξανά κάποιο για τους Titans. Ξάς θα πάρει την μπάλα πολύ όμορφα. Θα δώσει στον Τράκα. Υπάρχει foul για δύο βολές. Αναγγελετική αλλαγή. Ζικίδης, το νούμερο 13 περνάει μέσα. Μία βολή από τις
2. Eurostep, πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Νικητήδη. Μαξάς. Μέχρι μέσα θα ευστοχίσει σε ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Έναντι σε τρεις αντιπάλους. Μαξάς, ο οποίος είναι ένας παίκτης ψυχολογίας. Υπάρχει παίκτης κάτω. Υπάρχει κάποιο στήριγμα. Μαξάς σε μια φάση στις οποίες αρέσκεται. Προηγουμένως μια παρόμοια φάση σε εφημιδιασμό είχε πάρει το φάουλ έχοντας βάλει και το καλάθι. Τώρα θα αρκεστεί σε δύο βολές. Υπάρχει μια ακόμα αλλαγή. Λουκακούδης περνάει μετά από κάποια ώρα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Λουκουρτζής περνάει εκτός. Οι Ορθόν έχουν 7 παίκτες στη διάθεσή τους οι Bad Boys, όχι 6 όπως προείπα. Άστοχος στην πρώτη ο Άκθας. Εύστοχος στη δεύτερη. Μητρακούδης βρέθηκε αρκετά ελεύθερος. Επιθετικό rebound, φανταστική πάσα ξανά στον Μητρακούδη, θα μετρούσε αν έμπαινε. Θα ήταν μια φάση σίγουρα αξία για highlights. Θα αρκεστεί σε δύο βολές. 16-14 το σκορ. Διορθώνω το φάουλ ήταν χαμηλά. Παρασύρθηκα από το ρυθμό του παιχνιδιού. Jump shoot. Άστοχο, υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound όμως. Και τώρα καλάθι. Τον Μπόγια, ο οποίος στόχισε σε μια προσπάθεια. Στις τελευταίες φάσεις δεν λειτουργούν καλά τα blockout των Titans, με αποτέλεσμα να μην παίρνουν τα αμυντικά rebound, να μην ολοκληρώνουν τις κατά τα άλλα καλές αμυνές τους. Τράκας. Μαξάς βρέθηκε από τη μία άκρη την άλλη. Σε ένα δευτερόλεπτο, ένα ακόμα σουτ τραβηγμένα από τα μαλλιά από τον Τράκα. Να... μία ακόμα φορά που η επίθεση των Titans δεν λειτουργήσε σωστά και δεν βρέθηκε καν σουτ υπό κανονικές προϋποθέσεις και όχι απλά για να γίνει. Ένα jump shoot άστοχο από τον Μπόγια αυτή τη φορά. Ο Μπόγιας αισθάνεται καλά, έχει βοηθήσει την ομάδα του. Παίρνει πολλές προσπάθειες, φανταστική πάσα και καλάθι αυτή τη φορά. Τον Σπίθα. Έχει ένα ακόμα καλάθι από τον Δελανδρέα αυτή τη φορά. 18 όλα. Μπογιάς. Στα 10 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση η Ραβέρσα θα στοχίσει. Υπάρχει, δεν υπάρχει επιθετικό rebound, αλλά υπάρχει κλέψιμο από τον Δημητρακούδη. Ο Κίδης θα χάσει τώρα την μπάλα. Δώσει το όνομα τόσο με το νούμερο 14 μαζί να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Τάκας. Σας. Εδώ μέσα, ωραία πάσα στον Λάπα. Πολύ όμορφο τελείωμα. Σας, ο οποίος δίνει πάσες, τελειώνει φάσεις, βγάζει εστιασμούς. Είναι ένα πολύ εργαλείο στην θέση των guard. Αλλά θα πάει χαμηλά εξ αρχής. Υπάρχει μπλοκ όμως. Σας θα βγάλει την πάσα, θα πέσει κάτω. Τράκας ένα jump shoot από τις δευτερών πολλών περίπου. Θα στοχίσει. Σουτ για 3, έστοχο. Το πανηγυρίζουμε πολύ έξαλλα. Το παίκτης των Bad Boys. Νικολούδης και συγκεκριμένα 20-21, για να δούμε αν θα ανέβει
παλεύει το τέμπο του παιχνιδιού. Το rebound από τον Λάπα μετά από άστοχο σου του Αξά. Για να δούμε αν θα ανάψουν τα αίματα στη Sonic Arena. Τώρα θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή που είχε προαναγγελθεί. Τα Τζιτζικίδης με το νούμερο 14 περνάει στη θέση του Μπόγια. Τρακούδης θα κατεβάσει. Παίζουν με ένα αρκετά ενδιαφέρον σχήμα οι Bad Boys τώρα. Σας αποκοπεί εντυπωσιακά. Δεν γίνεται να βγάζει σχεδιασμούς όλο το βράδυ. Ο Eurostep βρέθηκε ελεύθερος του για 3 του Κολούδης θα στοχίσει. Υπάρχει ένα ακόμα θετικό rebound και foul. Πολύ versatile σχήμα των Bad Boys. Που προσαρμόζεται πολύ εύκολα τόσο σε επίθεση όσο και άμυνα. Η άμυνα των Bad Boys γενικά από το πρώτο δεκάλεπτο δεν κολλάει ιδιαίτερα. Δεν έχουν θέμα να αλλάξουν παίκτες, να παίξουν ζώνη, να παίξουν γενικά πιο ανοιχτή άμυνα. Ανοιχτή, καταλάβετε πως το εννοώ. Πιο με πειραματισμούς. Και το έκαναν με πολύ μεγάλη επιτυχία καθώς κατάφεραν να διατηρήσουν τους αντιπάλους τους στο πρώτο δεκάλεπτο σε πολύ χαμηλά, σε πολύ χαμηλό ενεργητικό, κάνοντας πολύ λίγα φάουλ. Ένα μόλις φάουλ, αν δεν κάνω λάθος, στην πρώτη περίοδο. 20-22. Καλσίτης θα πάει χαμηλά. Πανδύρας. Καλσίτης ξανά στα 6 δευτερόλεπτα. Τράκα σου για 3 θα στοχίσει. Υπάρχει rebound και προϋποθέσεις εκδιασμού. Δεν υπάρχει δημιουργική ανισορροπία, αλλά υπάρχει καλάθι. Παρ' όλα αυτά τον Τζίδη. 20-24. Οι Bad Boys έχουν βάλει ένα δικό τους ρυθμό. Για 3 το σκέφτηκε, το πήρε, το έβαλε. Παρασίτης. 23-24. Τρακούτης τώρα θα κατεβάσει. Πολύ συχνές οι αλλαγές των Bad Boys. Μόλις ετοιμάζεται να ξαναπεράσει τον αγωνιστικό χώρο. Λούδης βρέθηκε ελεύθερος με μια πολύ περίεργη συγκυρία. Ο Τζιτζίδης, ο οποίος δείχνει το συμπέκι του. 23-26. Έχουμε περάσει στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Παμπύρας πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Υπάρχει rebound και πρώτη πάσα. Δεν θα υπάρξει δεύτερη πάσα, καθώς το coast to coast θα ολοκληρωθεί επιτυχώς. Και υπάρχει και κλέψιμο. Ένα ακόμα layup τον Νικολούδη. 23-30, οι Bad Boys έχουν αρχίσει να ξεφεύγουν για τα καλά σε ένα πολύ κακό χρονικά σημείο για τους Titans λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Είναι ένα κατεξοχήν πολύ κακό χρονικό σημείο να αποκτήσουν momentum οι αντίπαλοι. Πολύ όμορφη πάσα, δεν θα ολοκληρωθεί, θα βάζει τον εαυτό του το νούμερο 14. Δεν θα το πάρει τώρα. Θαρασίτης στο σουτ. Τράκας. Θαρασίτης στα 10 δευτερόλεπτα στο 3. Άστοχο. Μάχη για τον rebound. Τον βάλει τον κόλλητη. Κολούδη. Ένα ακόμα άστοχο lay-up. Από τον Τζιτζίδη με το νούμερο 14. Ο συνόματός του με το νούμερο 13 θα πάρει το επιθετικό rebound. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 23-32. Μια αλλαγή, μια ανάσταση. 23-32, τώρα θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή. Μόλις ξαναπερνάει στον αγωνιστικό χώρο. Σπίθας τώρα θα περάσει εκτός. Διαφορά για πρώτη φορά στους 9 πόντους. Υπάρχει τώρα time-out που έχουν καλέσει οι Titans. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια αν είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena, το σκορ είναι 23-32. Οι
Bad Boys έχουν αρχίσει να... Μάλλον όχι έχουν αρχίσει, έχουν διατηρήσει και έχουν αυξήσει ένα momentum, το οποίο μεταφράζεται σε διαφορά 9 πόντων. Τα ήταν οι οποίοι έχουν κολλήσει τόσο φυσικά όσο και αμυντικά, ούτε το αρχίσει κολλήσει όσο και διατηρήσει αυτό στο Ρασίδη, αλλά υπάρχει φυσικό rebound. Ένα Eurostep. Δεν υπάρχει επιθετικό rebound, θα βγάλει το τζιτζιτζίδι αυτό το σκαμπίνι στην μπάλα. Ό,τι χειρότερο για τους Titans, οι οποίοι τελειώνουν με 11 πόντους διαφορά, 23-34. Το παιχνίδι που ήταν derby για περίπου 15 λεπτά, από ένα σημείο και μετά ο Bad Boys δεν διαφύσει να κάνουν τα πράγματα που λειτουργούν για αυτούς. Στρέφουμε σε πολύ λίγο μήνυματι μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena, η πρώτη κατοχή για το δεύτερο ημίχρονο είναι για τους Bad Boys, οι οποίοι έχουν καταφέρει να χτίσουν μια διαφορά 11 πόντων. Η διαφορά πήγε για πρώτη φορά στους 11 πόντους ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Οι Titans έχουν ένα ορικό blackout, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά, τίποτα δεν λειτουργεί για αυτούς. Έχουν καταφύγει σε κάποιες, ειδικά στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου, έχουν καταφύγει σε κάποιες ατομικές προσπάθειες, όπως δείχνει που είδαμε στην προηγούμενη επίθεσή τους με τον Σαρατσίκη να αστοχίσει στους 3. Τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του έχουν πάρει προσπάθειες οι οποίες προεπιδείχθησαν άκαρπες. Πάρει ένα screen τώρα του Δημητρακούδης. Πολύ όμορφη πάσα, μια ακόμα όμορφη προσπάθεια το Σπίθα, η οποία δεν θα καταλήξει στο καλάθι. Καλογύρου, ο οποίος έχει περάσει μετά από πολλή ώρα στον αγωνιστικό χώρο, είχε φορτωθεί με 2 φάουλ στην πρώτη περίοδο. Πάρει αντίθετα από το screen τώρα, θα πάρει ένα φάουλ. Πρώτο ομαδικό φάουλ. Πρώτο ομαδικό φάουλ για το πρώτο ημίχρονο. Καλογύρου έχει πατήσει πολύ την τάλη γραμμή, πάτησε και έξω από αυτή μάλιστα. Οι Titans, οι οποίοι έχουν κολλήσει στους 23 πόντους εδώ και πάρα πολύ ώρα. Πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ ο Μπόγιας. Οι Bad Boys έχουν την αυτοπεποίθηση με το μέρος τους, κάτι που αποδεικνύεται σε κάτι τέτοιες φάσεις, που ένας παίκτης πάει κόντρα σε 2 ή και παραπάνω αντιπάλους. Εύστοχος στην πρώτη. Άστοχος στη δεύτερη. Ο ίδιος το επιθετικό rebound, ο οποίος έσκεψε αμέσως αφού εκτέλεσε τη δεύτερη βολή και πετάει την μπάλα πάνω στον Δελανδρέ, ο οποίος ήταν ανυποψία της πέρα. Rebound όμως. Υπάρχει πολύ μεγάλο μπέρδεμα, 3 δευτερόλεπτα και τελικά θα μείνει μπάλα στο χέρι για τον Bad Boys αυτή τη φορά. Στο πρώτο ημίχρονο είχε γίνει αντίστοιχο με 2 επιθέσεις για τους Titans, οι οποίες είχαν σούτ αλλά ήταν απλώς για τα χαρτιά που λέμε, απλώς για να μην τους μείνει μπάλα στα χέρια. Ξάς περνάει, θα αφήσει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι. 25-35, οι Titans σε κολλάνε από τους 23 πόντους μετά από πάρα πολύ ώρα. Μητρακούδης διατρής με μεγάλη καμπύλη, εύστοχο από τον Νικολούδη. 25-38. Φαίνεται ότι η διαφορά που έχουν χτίσει, καθώς και το momentum, οι Bad Boys δεν είναι κάτι παροδικό. Οι γερές βάσεις. Αν σας αστοχίσει για 3, υπάρχει φάουλ από τον Δελανδρέα. Το οποίο είναι το τρίτο προσωπικό του Δελανδρέα. Το
Πολούδης. Στη γωνία θα πάρει ένα screen έχοντας κλειστεί πολύ καλά στη γωνία. Θα στοχίσει, αλλά υπάρχει ένα ακόμα πλέψιμο. Έχουν κερδίσει πραγματικά πάρα πολλές ευστοχή για Χρήστο Μπόγιας, στέλνοντας τη διαφορά στους 16 πόντους. Έχουν κερδίσει πάρα πολλές δεύτερες επιθέσεις οι Bad Boys, είτε με επιθετικά rebound είτε με κλεψίματα. Άστοχο jump shoot από τον Ροθά. Κολούδης ανεβάζει. Λάστιχα γέρνει ξεκάθαρα υπέρ των Bad Boys πλέον. Μητρακούδης shoot για 3 και αυτό μέσα. 25-44. Φολικό blackout στην ομάδα των Titans. Για να δούμε αν θα μπορέσει να υπάρξει αντίδραση. Αξάς σου 3 θα στοχίσει από το ίδιο σημείο που αυτό έχει συμβαίνος. Υπάρχει φάουλ τον Καλαθά, το οποίο είναι επίσης το τρίτο ομαδικό. 3 ο Δελανδρέας, 3 ο Καλαθάς. Οι ψηλοί των Titans έχουν φορτωθεί με πραγματικά πολλά φάουλ για το χρόνο που απομένει. Με 6 και 14 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Στα 7 δευτερόλεπτα τώρα περιμένει κίνηση. Ο Κολούδης θα συμβεί, αλλά η πάσα που ακολούθησε ήταν λάθος. Υπάρχει αλλαγή. Ο Ταντιτζικίδης, το νούμερο 13 και το νούμερο 14, περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Περνάνε ναι, στον αγωνιστικό χώρο μάλλον. Σπίθατ και Καλβουρτζής θα κάτσουν στον πάγκο να πάρουν κάποιες ανάσες. Ένα ακόμα άστοχο σουτ. Είχε διάθεση να βγει ένα play, το οποίο σίγουρα το είχαν σκεφτεί από πριν, δεν ήταν on the fly. Νικολούδης έδωσε μια πάσα, τελικό αποδέκτη τον Τζίτι με το νούμερο 14, ο οποίος δεν πήρε ποτέ αυτή την μπάλα. Θα στοχίσει με το νούμερο 13 στο σουτ. Και τώρα η κατοχή είναι για τους Titans. Λανδρέας, Αξάς, Καλογύρου, σουτ για 3, άστοχο. Εξακολουθεί να κυνηγάει ο Καλογύρου τα σουτ για 3. Είχε κίνδυνο για φάουλ με τον Καλογύρη στον Τζιτζικίδη, ο οποίος τέλειωσε την φάση. Η διαφορά έχει πάει στους 21 πλέον. Ο Κολούδης θα κατεβάσει ένα rebound και μία επίθεση όπως φαίνεται. Σουτ για 3. Έχει απίστευτο σουτ. Απίστευτος ρυθμός τον Νικολούδη και από τους Bad Boys, οι οποίοι προαναγγέλουν τώρα time out με τον Καλουστή. Υπάρχει foul, δεν μετράει το καλάθι του Καλογύρου. 25-49. Εύστοχος την πρώτη και τελευταία βολή, διορθώνουν τελικά, μέτρησε το καλάθι. 28-49. Έμεσο τρίποντο στην ομάδα των Titans. Την Τρακούδης θα χάσει προς τη μην. Ξαναπάρει την μπάλα, φανταστικό. Φανταστική φάση. Βρέθηκε ελεύθερος ο Τρακούδης μέσα στην καρδιά της αντίπαλης ρακέτας. Μετά από μπέρδεμα κατάφερε να συγκρατήσει και να τελειώσει τη φάση. Για 3 άστοχο. Έχουν επιμένει την Bad Boys και ίσως να έχουν και κάποια διευθυμένη ταχύτητα. Καλογύρου. Reverse, πολύ όμορφη προσπάθεια. Από τον Σαρασίτη. 30-51. Κινήτη από
το 15 και μετά έχει αρχίσει να παίρνει μια πολύ διαφορετική τροφή από αυτή που είχε μέχρι πριν. Ξάς μέχρι μέσα, θα βγάλει την πάσα εκεί που δεν θα την πάρει πολύ καλά ο Καλαφάς, ο οποίος θα καταφέρει τελικά να συγκρατήσει και να πετύχει 2 πόντους μέσα στη ρακέτα. 32-51. Πάμε λοιπόν, Μόγιας, χαλαρώνεται ακούγεται από τον μπάγκο. Δεν θα πάρει στις 2-3, θα βγάλει τελικά πάσα μέσα στη ρακέτα ο Μαρτί, ένα ακόμα ψηφιστικό rebound, αλλά θα πάλι δεν θα καταλήξει στο καλάθι. 32-51 παραμένει. Τώρα πραγματοποιούνται οι αλλαγές. Ακόμα έχω μείνει και την τόχασα την πάση. Φύγαμε μόνο για τόσο πράγμα. Και έχουμε και time out που έχουν καλέσει οι Bad Boys. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Αυτή λοιπόν η κατοχή είναι για τους Bad Boys, οι Bad Boys οι οποίοι έχουν το συγκλονιστικό 15 στο νούμερο των επιθετικών rebound έναντι των 4 μόλις των Titans. Είναι σίγουρα ο παράγοντας ο οποίος τους έχει βοηθήσει να καθιστήσουν μια τόσο μεγάλη διαφορά. Και μάλιστα σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν derby με τα όλα του για 15 λεπτά, καθώς και τα 8 κλεψίματα έναντι των 4. Το κλεπτήματα μάλιστα τα οποία έχουν γίνει σε... τα περισσότερα από αυτά έχουν γίνει σε πολύ ανύποπτο χρόνο, σε φάσεις που πραγματικά δεν το περίμενε κανείς να συμβεί. Μετά από επαναφορές, μετά από rebound. Αν το συνδυάσουμε με την ευστοχία που έχουν αρχίσει να αποκτούν ειδικά στο τρίτο δεκάλεπτο και με την, το κόλλημα, το επιθετικό των Titans, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί έχει υπάρξει αυτή η διαφορά των 19 πόντων. Τελανδρέας του για 3 θα αστοχίσει μετά από το επιθετικό rebound. Τώρα θα ευχαριστεί η φάση. Χαμηλό τέμπο τώρα. Ζήτη ο οποίος κατεβάζει την μπάλα, θα βγει εκτός αυτή. Η μπάλα είναι πάλι για τους Bad Boys με 10 δευτερόλεπτα. Πίθας βρέθηκε ελεύθερος, ρίχνει το φωνάσι. Θα τον πάρουμε πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη. Ένα σουτ για 3 εύστοχο. Τον Καλφουρτζή. 32-54. Σαρασίτης στη γωνία. Έχουν χαλαρώσει τώρα οι άμυνες, είναι λογικό. Χαμάρτυρα τον Μαντήρα, ο οποίος κατάφερε να στοχίσει σε ένα jump shoot. 34-54, διαφορά στον υλοποιείται στους 20. Τώρα θα παίξουν και με το χρόνο οι Bad Boys. Είναι λογικό. Κολούδι. Ο Σπίτας Καλογύρου. Ο γύρος έπρεπε σταματάει με μεγάλη καμπύλη και ταμπλό εύστοχος. 36-54. Όμορφο καλάθι. Ένα παιχνίδι με πολλά σκαμπανεβάσματα, τόσο στο σκορ όσο και στο τέμπο. Καλάθι και φάουλ με τον Ζήτη με το νούμερο 13. Έχει ξαναπάει στους 20. Άστοχος στη βολή. Μαντήρας θα πάρει το rebound. 5 εναντίον 5 επίθεση. Ο Ρασίτης βρέθηκε ελεύθερος, δεν πήρε το shoot. Θα το πάρει από την κορυφή τώρα ο Μαντήρας, θα στοχίσει. Έδωσε καλά έχοντας ευθύσεις σε ένα προηγούμενο.
8 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Bad Boys. Χαμογελάει. Ήμουν σίγουρος ότι κάτι θα έκανε. Το χαμόγελο τον πρόδωσε. Και κάπως έτσι με αυτό το άστοχο σουτ του Νικολούδη θα ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος, το 36-56. Μείνετε μαζί μας για το τέταρτο τριγωνιστικό, τέταρτο δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε λοιπόν στην Sonic Arena. Το σκορ έχει στρογγυλοποιηθεί στους 20 πόντους. Η διαφορά που έχουν χτίσει οι Bad Boys δεν λέει να μικρύνει. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο υπάρχει μεγάλη περίπτωση να είπα επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο τέταρτο δεκάλεπτο. Θα προσπαθήσω να ζήσω με αυτό. Το παιχνίδι έχει ανοίξει όπως είναι απόλυτα λογικό. Υπάρχει ένα κόλλημα με τον χρόνο, τώρα θα πάει στον χρόνο. Και ξεκινήσουμε 14 δευτερόλεπτα, αντί για 24. Έτσι ο Βαμπίνας παίρνοντας μια προσπάθεια να τα αποκλέψουμε. Θα αρκεστεί σε δύο βολές. Άστοχος στην πρώτη. Ησυχία στη Σόνικα. Άστοχος και στη δεύτερη. Δεν το βοήθησε το σχεδόν ολικό ASMR του γηπέδου. Τα ακούτε, θα πάει μέχρι μέσα. Μάλλον θα βγει στην γωνία. Καλό passing game. Ο Μητραγούδης βρέθηκε αρκετά ελεύθερος. Θα σούτ από τα 6 περίπου μέτρα από τη γωνία είναι άστοχος. Σούτ για 3 τον Σαρασίτη άστοχο. Υπάρχει θετικό rebound όμως στον Μπανδύρα. Και ένα ακόμα από τον Καλαθά. Θα αστοχίσει σε 2 προσπάθειες. Πάρα πολλά λέει άπη παίκτης στο Titans απόψε. Και στην αντίπαλη πλευρά τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα, καθώς ο Τακτήτης με το νούμερο 13 σκοράρει ένα ακόμα λέει άπ. Μονοφώνοντας το 36-58. Δουράς. Θα δει να το ξαναπάρει, σου για 3 από την κορυφή. Ένα ακόμα άστοχο, καλογύρου. Πάει χαμηλά, στα 10 δευτερόλεπτα υπάρχει μπλοκ, αλλά η μπάλα θα ξαναπάει στον Καλαθά. Τώρα θα καθαριστεί η επίθεση για τους Bad Boys, οι οποίοι παίζουν και με το χρόνο τώρα. Στην πολύ λύση για 3, άστοχο, γάπα. Μαντήρας. Καλογύρου σου για 3, άστοχο. Ευτυχία των Titans, ενώ υπάρχει coast to coast ένα ακόμα τον Μπόγια. Η ευτυχία των Titans δεν είναι με το μέρος του απόψε. Κυρίως από την γραμμή των 6.75. Με μόλις 1 στο 19 τρίποντα. Καλογύρου πάει μέχρι μέσα, όμορφη προσπάθεια. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον ίδιο, ούτε τώρα θα καταφέρει να σκοράρει. Θα βάζει λοιπόν τον εαυτό του. Έχουν πάρει κάποια επιθετικά rebound οι παίκτες του Titans. Αλλά αυτά από μόνο τους δεν είναι αρκετά για να κλείσουν την ψαλίδα σε μια διαφορά που αγγίζει πλέον τους 24 πόντους. Αλλά θα σας περνάει μέσα, Τράκας επίσης. Ο Σαρασίδης και ο Δελανδρέας περνάει στον πάγκο που συγχωρείτε. Ως και Καλογύρου, Αξάς περνάει στη θέση του. Καλαθάς, Αξάς έχοντας πάρει ανάση στο πάγκο. Πάει να βγάλει μια πάσα, δεν θα καταφέρει. Υπάρχει deflection, την πάρει ξανά για τους Titans με 18 δευτερόλεπτα. Βαδίας, Τράκας, ο οποίος έχει περάσει μόλις τον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει επιθετικό rebound, ένα ακόμα.
πόσα έχουν χάσει κάτω τη ρακέτα οι παίκτες των Titans. Αυτά 9 περίπου μέτρα για τρεις. Από τον Νικολούδη με το νούμερο 9, ήταν ασορτή το νούμερο και η απόσταση περίπου. Πάει αντίθετα από το screen που του έδωσε ο Μπόγιας. Μπάλα είναι έξω με τους Bad Boys, με 14 τώρα. Για τρεις άσχημα για μία ακόμα φορά από τον Νικολούδη, ο οποίος προσπαθεί να πει ένα τέτοιο καλάθι το οποίο θα μας διευκόλυνε πολύ και στα highlights. Αν κάποιος έβλεπε τα πρώτα 15 περίπου λεπτά της αναμέτρησης, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να διανοηθεί ότι κάποια από τις δύο ομάδες θα μπορούσε να πάει μπροστά με 24 πόντους. Υπάρχει καλάθι και φάουλ. Κερδίζει ο Καλαθάς. Έστοχος και στην βολή. 39-60. Ο Ρακούδης θα κατεβάσει. Όντας γίνοντας με όρεξη μέσα στη ρακέτα, τώρα θα κάνει μια βόλα στην περίμετρο. Σπίτας στους διατρείς με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη άσχημα αυτή τη φορά. Καλτουτζή κοιτάει τον χρόνο, θα δούμε αν θα πάει να κάνει κάτι περίτεχνο. Στους διατρείς υπάρχει επιθετικό rebound όμως. Αν δεν βγάζει το TV. Είναι παραδομένοι παίκτες των Titans. Υπάρχει airball όμως. Από το Dodge TV. Είναι νούμερο 13. Παντήρα. Παραθάς. Παντήρα στη γωνία. Αν δεν είχε τον προσωπικό τον αντίπαλο εκεί πέρα, μάλλον θα σούταρε. Ήταν χαρακτηριστικό το πώς κοίταξε κάτω την γραμμή του τρυπόντου. Δηλαδή αν είναι μέσα ή έξω από αυτήν. Σας τώρα έχει κάπως overplay άμυνα. Βάλτε να πάει στη γωνία. Ο Τρακούτης πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound από τον Τζιτζίδη. 19 επιθετικά rebound έναντι μόλις 9 για τους Bad Boys, οι οποίοι είναι σίγουρα εκεί που είναι στο σκορ με την βοήθεια αυτών των rebound. Υπάρχει ένα καλάθι μετά από επιθετικό rebound από τους Titans αυτή τη φορά. Σας θα πιέσει. Η μπάλα είναι για τους Titans τώρα. Υπάρχει μια πάσα, καλάθι και φάουλ από τον Αξά, ο οποίος έβγαλε μια πολύ όμορφη πάσα από την επαναφορά. 43-62. Νάπας έχει την ευκαιρία να ευστοχίσει σε έμεσο τρίποντο. Υπάρχουν το μόλιο μετά από αυτή τη μικρή φάρσα. Πρώτα απριλιά ήρθε νωρίς για τον Ράπα, ο οποίος μπέρδεψε διαιτητές, συμπαίκτες και αντιπάλους. Όμως δεν εκτέλεσε την βολή. Τώρα θα την εκτελέσει, θα στοχίσει. Υπάρχει σφύριγμα. Ξανά η βολή. Εκτελεστεί κανονικά αυτή τη φορά, εύστοχος. Από μια αρκετά μεγάλη περιπέτεια η μπάλα θα καταλήξει στο καλάθι. Υπάρχει αλλαγή, ο Τρακούδης περνάει εκτός.
Νικολούδης μετά από αρκετή ώρα στον... στη θέση του, στον αγωνιστικό χώρο. Τα λέει με τον δικτύο Καλκουτζής. Υλικό πάντα τότε. Θα γυρίσει, θα κάνει μια προσπίση, θα γυρίσει από την άλλη. Θα γυρίσει από την άλλη πλευρά ο Σπίθας. Θα στοχίσει, Αξάς θα στοχίσει και αυτός σε ένα σουτ για τρεις. Το παιχνίδι έχει πάρει τροφή παιχνιδιού Αλάνας. Θα μου επιτρέψετε να πω. Λιστράει, θα χάσει την μπάλα τελικά. Τον Τζιτζίδης, Αξάς. Πάει μέχρι μέσα. Κοντώντας τρεις αντιπάλους, θα στοχίσει. Και βρέθηκε ελεύθερος στην αδύνατη πλευρά offside για να δανειστεί με τον ποδοσφαιρικό όρο ο Τζιτζίδης. Και σε σύνει ξανά τη διαφορά στους 20. Με κάποιες συζητήσεις με τους διαιτητές, με τον διαιτητή μάλλον. Καλά αυτά. Μπάλανε ξανά για τους Titans. Τράχας. Υπάρχει γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, αλλά όχι σωστή και έτσι βρέθηκε ελεύθερος με ένα ακόμα post to post. Σπίτας. Τράχας. Αλλά φτάσει σε ένα από τα πάρα πολλά τέτοια που πήρε απόψε, θα στοχίσει σε ένα ακόμα. Βρέθηκε αρκετά ελεύθερος, δεν το πήρε το σούτ του Μπόγκας. Πολύ όμορφη κίνηση μέσα στην ρακέτα από τον Καλμπουτζή, ο οποίος θα στοχίσει όμως. Αξάς τώρα. Αλλά θα ευστοχίσει σε ένα σούτ. 46-66. Πλησιάζουμε στα δύο τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Μπόγιας. Σουτ για τρεις, άστοχο. Σπίθα, ένα ακόμα εκπληκτικό rebound από τον Τζίδη με το νούμερο 13. Μια βέρσα, πολύ όμορφη κίνηση, αλλά το καλάθι δεν θα μπει. Ένα ακόμα άστοχο σουτ κάτω από την ρακέτα. Υπάρχει θετικό rebound ένα ακόμα. Μετά από άστοχη προσπάθεια του Σπίθα. Τώρα θα πραγματοποιηθούν αλλαγές. Σπίθας και Μπόγιας περνάνε εκτός. Με Μητρακούδης και Τζίδης με το νούμερο 14 περνάνε εντός αγωνιστικού χώρου. Το νούμερο 13 τώρα θα πάρει την μπάλα μετά από επαναφορά για το 46-68. Τράκας. Τελευταίο 1,5 λεπτό, ζώνη Καρίνα. Ράφας θα πάρει μετά από μια περίεργη συγκυρία την μπάλα και θα ευστοχίσει σε ένα lay-up. 48-68. Με την Κιτσίδης, το νούμερο 13, τώρα με το νούμερο 14 θα πάρει ένα σουτ, θα στοχίσει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Πάει μέχρι μέσα, ξανά άστοχος, Αξάς. Θα τρέξει, ένα coast to coast, Αξάς. Πολύ καλός, ένωσε τον διακριθέντον από τους Titans. Υπάρχει μια λάθος πάσα. Μπόλιες δίνει κάποιες οδηγίες από τον πάγκο. Παρά το γεγονός ότι το σκόρ είναι στο 50-68. Για τρεις από τον Μαντήρα, ενώ είχε βρεθεί άστοχο, είχε βρεθεί ελεύθερο που σκόρτε. Θα το πάρει, θα πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound και θα τελειώσει τη φάση. Η φορά η οποία θα πέσει στους 16 πόντους. Μέσα θα στοχίσει όμως ο Δημητρακούδης, έχει κερδίσει φάουλ.
Εύστοχος, στην πρώτη ο Ριζουτακούδης. Εύστοχος και στη δεύτερη, 52-70. Τα ήταν στο οποίο έχουν κάνει μόλις ένα φάουλ στην τέταρτη περίοδο. Ζάκας, είμαι περίεργος να δω ποιος έχει βγει MVP από τις Bad Boys. Ζαξάσου για τρεις άστοχος. Τράκας δεν πατάει την πλάγια γραμμή, θα ευστοχίσει σε ένα σουτ, μάλιστα. Η διαφορά έχει φτάσει στους 20 πλάς και τώρα έχει πέσει στους 15. Για να δούμε αν θα εκδηλωθεί η επίθεση, οι παίκτες αλλήλωση χαίρονται. Κοιτάει το χρόνο, θα μου χελάει λίγο. Αλλά τελικά θα αφήσει την μπάλα στο παρκέ ο Νικολούδης. 55-70 λοιπόν τελικό σκορ για το πρώτο παιχνίδι στην μετά τις διακοπές για το νέο έτος. 55-70, οι Bad Boys κατάφεραν από ένα σημείο και μετά να πατήσουν τον γκάζι και έκτοτε δεν το άφησαν. Όλα πήγαιναν καλά για αυτούς. Κάπως έτσι διαμορφώθηκε το τελικό 55-53. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει η συγκεκριμένη μετάδοση. Να ευχηθούμε καλή χρονιά, να περάσετε πολύ καλά στην περίοδο των διακοπών. Θα είναι πάντα τα πιο σημαντικά. Και μετά περνάμε στην πιο πεζή πραγματικότητα, η οποία είναι διαφορετική για όλους μας. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε εικόνα και ήχο, από την διοργανώτρια αρχή, από τους παίκτες, από τους διαιτητές. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.